Το F4 είναι ένα μαχητικό το οποίο μπορεί να εκτελέσει την αποστολή του ακόμη και μέσα στο απόλυτο σκοτάδι. Στην αεροπορική βάση της Ανδραβίδας, τα θρυλικά Phantom πετάνε μέρα και νύχτα μαζί με τα πληρώματά τους σε απαιτητικές αποστολές κρούσης, αξιοποιώντας το έπακρο τις επιχειρησιακές ικανότητες του αεροπλάνου. «117 πτέρυγα μάχης. Σούρουπο, λίγο πριν το σκοτάδι καλύψει την πίστα και τα αεροσκάφη που βρίσκονται στην Ανδραβίδα. Εδώ βρίσκεται η φωλιά των φαντασμάτων της πολεμικής μας αεροπορίας. Οι πιλότοι ετοιμάζονται για μία ακόμα αποστολή. Αφού έχουν σχεδιάσει και την παραμικρή λεπτομέρεια, πηγαίνουν στην αίθουσα σωστικών για να παραλάβουν φόρμα DG, κράνος και γάντια. Τον εξοπλισμό δηλαδή που θα τους επιτρέψει να ανταπεξέλθουν με ασφάλεια στις καταπονήσεις που σε λίγη ώρα θα πρέπει να αντιμετωπίσουν μόνοι στον αέρα. Τελευταίες ρυθμίσεις και μια βαθιά ανάσα είναι αυτά που συμβαίνουν προτού το πλήρωμα σκαρφαλώσει στο δικινητήριο μαχητικό θρύλο. Μια νυχτερινή αποστολή λόγω των συνθηκών του περιβάλλοντος απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια, μεγαλύτερη προσοχή στη νυχτερινή πτήση. Το σκοτάδι είναι ένας αντικειμενικός παράγοντας, ένας περιβαλλοντολογικός παράγοντας που αναγκάζει να στραφούμε πιο πολύ στη πτήση διοργάνων. Αποστολή της τριάδας των Phantom που απογειώνται από την Ανδραβίδα είναι η προσβολή υποδομών αεροδρομίου. Τα F4Y Phantom της 338 μοίρας μόλις έχουν επιστρέψει από μία ακόμα νυχτερινή αποστολή κρούσης εδώ στην 117 πτέρυγα μάχης στην Ανδραβίδα. Στο πλάι των χειριστών βρίσκονται πάντοτε οι μηχανικοί και οι υπόλογοι της μοίρας. Σε σχέση με τα υπόλοιπα αεροσκάφη, έχει περισσότερη σωματική εργασία και κούραση, αλλά είναι ένα αεροσκάφο το οποίο νομίζω αγαπιέται από τους τεχνικούς, οπότε αυτό προσπερνιέται. Δίνει τη μάχη μέρα και νύχτα ανεξάρτητα του ψύχους και των καιρικών συνθήκων στη γραμμή πτήσεων, ώστε τα αεροσκάφη να είναι πανέτοιμα για την επόμενη αποστολή.